Και ναι, Tech Maniacs, είμαι ο Δημήτρης Αμπράς, καλά αυτό το ξέρετε. Αλλά μου ήρθε Lumia συσκευή η οποία δεν είναι πράσινη. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Πρώτη φορά τη βλέπετε στο green screen και φαίνεται κανονικά. Πρόκειται λοιπόν για το Microsoft Lumia 935, η έκδοση Dual SIM έχουμε εδώ πέρα, η οποία είναι entry level, Snapdragon 200, 5 οθόνη, στα 119 ευρώ λεκιά μόνο. GG φαίνεται η συσκευούλα. Πάμε να δούμε ένα αναλυτικό review, να δούμε πόσο μετράει. Εδώ είναι λοιπόν το Microsoft πλέον Lumia 535, είναι Dual SIM έκδοση. Να το δούμε λιγάκι περιμετρικά, να δούμε κατά χαρακτηριστικά του. Μπροστά έχουμε οθόνη 5 ιντσών με ανάλυση 960x540. Δεν είναι φοβερή ανάλυση, δεν είναι και άσχημη. Όμως μιλάμε για μια συσκευή που κοστίζει 119 ευρουλάκια μόνο, οπότε είναι πάρα πολύ καλή η οθόνη για αυτά τα χρήματα. Έχουμε την καμερούλα η οποία είναι 5 MP για να τραβάμε την αφέντο μουτσουνάρα μας. Και δεν έχουμε κάτι άλλο μπροστά. Η οθόνη είναι IPS LCD με Gorilla Glass 3. Το γυαλί μπροστά για να μην σπάει εύκολα και να μην χαράσετε. Έχουμε εδώ πέρα πάνω το ακουστικό. Και από εδώ δεν έχουμε τίποτα. Από κάτω έχουμε την micro USB, volume rocker και power button, βασικά power button και volume rocker. Και τζακέτα ακουστικά. Στο πίσω μέρος LED flash και κάμερα 5 MP και εδώ κάτω το ηχειάκι. Λογότυπο της Microsoft πλέον, όχι Nokia. Να κλείσω την οθόνη. Και εδώ αυτό πάντα μου βγάζει την πίστη λιγάκι να το ανοίξω. Έλα. Μία SIM, δύο SIM και micro SD μέχρι 128 GB. Η καμερούλα πίσω εδώ με το φλασάκι της. Και η μπαταριούλα 1950 mAh. Το πλαστικό καλής ποιότητας. Γυαλιστερό όμως για τα γούστα μου λιγάκι. Εντάξει, οκ. Okay, γούστα είναι αυτά. Δεν με χαλάει κιόλας, εντάξει. Γενικότερα η ποιότητα της συσκευής είναι αρκετά καλή. 8,8 χιλιοστά πάχος, 146 γραμμάρια, τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε λόγω της 5 ίντσης οθόνης. Ωραίο στο χέρι. Αν το κράτημα στο εσωτερικό τώρα. Έχουμε Snapdragon 200 τετραπύρινο στα 1,2 GHz με 4 πυρήνες, έτσι όπως είπαμε, Cortex A7, Adreno 302 για GPU και 1 GB RAM. Που για entry level συσκευή της Microsoft πλέον είναι πολύ καλά. 8 GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, επεκτάσιμο micro SD όπως είπαμε και πριν και το είδαμε και μέσα. Και δεν έχουμε κάτι άλλο από χαρακτηριστικά βασικά. Τέλος. Να δούμε λοιπόν τη συσκευή τι μπορεί να κάνει. Την οθόνη την έκανα έτσι άσπρο, το φόντο έχει συρρυκνήσει μέσα για αλλαγή. Ρολάρει αρκετά καλά η συσκευή, παρότι είναι καρά entry level. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Είχαμε συσκευές που μέχρι πρόσφατα με 512 RAM. Οπότε ας δούμε λιγάκι την οθόνη. Ρεβαίνει ζέλος. Να δούμε λιγάκι την οθόνη πώς τα πηγαίνει. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να τρέξουμε ένα βίντεο. Δεν θα μπω στον κόπο καν να τρέξω βίντεο 1080p. Γιατί δεν το παίζει. Οπότε θα βάλουμε αυτό εδώ, να δούμε και τον ήχο μαζί με αυτό, που είναι 480p. Η οθόνη είναι μια χαρά. Και οι γωνίες θέασης είναι σχετικά καλές, αν και σκοτεινιάζει όταν το τραβάμε πολύ. Και ο ήχος είναι αρκετά δυνατός και καθαρός. Η ποιότητα είναι καλή, δεν βλέπουμε pixels εύκολα. Ειδικά σε κινούμενη εικόνα.
Και ο ήχος. Μια χαρά. Έχουμε άλλο βίντεο 480. Έχουμε και αυτό εδώ. Όχι, είναι 1080 και βλέπετε, ταύτισα. Όχι, δεν μας έκανε τη χάρη. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι. Ναι. 480. Εντάξει, τα multimedia είναι 480 λοιπόν. Και κανένα YouTube και τα λοιπά ή μουσική. Θα τα δείτε αξιοπρεπέστατα. Με καλό ήχο. Καλή ποιότητα εικόνα για τα χρήματα του. Αλλά μέχρι εκεί. Δυστυχώς όμως, επειδή στον υπολογιστή μας περνάμε βίντεο 1080p, τα άλλα κινητά τραβάνε 1080p βίντεο, δεν θα καταφέρετε να το παίξετε σωστά στη συσκευή, κολλάει. Οπότε θα πρέπει να περάσει από μια επεξεργασία ώστε να μειώσετε την ανάλυση του βίντεο για να παίξει. Αυτά λοιπόν από την οθόνη και τον ήχο. Μια χαρά τα πηγαίνει, απλά είπαμε αυτό είναι το θεματάκι της συσκευής. Βέβαια στα 120 ευρώ, ok, για επώνυμη συσκευή είναι καλά. Να δούμε και την καμερούλα πώς θα πηγαίνει. Λούμια κάμερα. Αυτό το όνομα το Λούμια μου θυμίζει χαλούμια. Τέλος πάντων. Έχουμε την κλασική κάμερα της Nokia, από εκεί έχει φτιαχτεί, με μπόλικες ρυθμισούλες και manual ρυθμίσεις. Πράγμα που μας αρέσει, πάντα μας άρεσε. Βίντεο. Οπα. Έλα. Και ρηπή. Να έρθει ο Μεσχέ, ο γνωστός εδώ. Πολύ σοβαρός είσαι. Why so serious? Να δούμε τι βγάλαμε. Όλος περιέργως, η ποιότητα των φωτογραφιών είναι αρκετά καλή για μια τέτοια συσκευή. Έχουμε και το φλασάκι μας επίσης, που φυσικά μόνο κακό δεν είναι. Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φλάσ σε τόσο φθηνές συσκευές, που για μένα είναι απαράδεκτο να μην έχουν φλάσ οι συσκευές, όσο και αν κοστίζουν. Πραγματικά κάνει μερικά cents για να το βάλουν πλέον πάνω. Βλέπετε, η ποιότητα είναι μια χαρά, αρκετά καλή. Οπότε σίγουρα θα καλύψει τις ανάγκες σας τις φωτογραφικές. Για να τραβήξετε την παρέα σας, να τραβήξετε τους φίλους σας, τις εξόδους σας. Όπως βλέπετε, να δώσω λίγο φωτεινότητα στις φωτογραφίες. Όπως βλέπετε, η ποιότητα είναι αρκετά καλή. Βίντεο τραβάει VGA φυσικά, 480p. Καλή ποιότητα για τα επανάλυση του, αλλά όχι πολλά super duper και wow. Πολύ βασική για το βίντεο. Εντάξει, ok. Δεν τα πάει καθόλου άσχημα παρόλα αυτά στις φωτογραφίες. Είναι αρκετά καλά. Θα βρείτε τα δείγματα στο αναλυτικό άρθρο που συνοδεύει το review. Το link είναι στην περιγραφή. Οπότε, είδαμε την κάμερα, είδαμε την οθόνη και τον ήχο. Ας δούμε το θέμα της πλοήγησης. Συγγνώμη. Άνοιξε το Tecmaniacs.
Ναι, χαρά ρολάρι. Και δεν είναι και τόσο έτσι ελαφρύ το site. Το μάτιασα, όχι, μπήκα σε άρθρο. Όχι, να μην θυμηθεί χρήση δεδομένων. Ναι, δεν ζουμάρει τόσο όσο θα ήθελα. Anyway, ρολάρι μια χαρά. Εντάξει. Έχουμε πολλές φωτογραφίες εδώ πέρα, βίντεο, το slider στην αρχική του Techmaniacs. Γενικότερα θα την κάνετε τη δουλειά στο θέμα του browsing. Και ήρθε η ώρα να χαμηλώσω τη φωτεινότητα. Μια χαρά και το browsing. Να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις. Έχω πει πολλές φορές ότι αυτό που με χαλάει πραγματικά στο θέμα των Windows Phone είναι οι ρυθμίσεις. Τα 10 θα φτιάξουν πολλά πράγματα από αυτά. Είναι λίγο άναρχες μέσα. Έχει οθόνη εδώ, οθόνη εκεί. Δεν τα έχει όλα μαζεμένα, έτσι, κατηγοριοποιημένα. Δεν είχατε ξεχωριστό από ρυθμίσεις βασικά. Οπότε πάμε να τρέξουμε ένα παιχνιδάκι να δούμε και πώς θα πάει στο θέμα του gaming. Πού το έχω, εδώ. Ωραία χρώματα η οθόνη πάντως. Και οι γωνίες σας παλεύονται, όχι να τραβάμε πολύ. Αν και εδώ τώρα βλέπω μια χαρά. Αλλά υπό συγκεκριμένες γωνίες εδώ πέρα αρχίζει και σκουένει από συγκεκριμένες πλευρές. Πάμε να παίξουμε μια πίστα. Όχι ολόκληρη. Να δούμε πως πηγαίνει. Γρήγορα φορτούς σχετικά. Μια χαρά ρολάρι το παιχνιδάκι. Wow. Εγώ δεν πηγαίνω καλά. Βέβαια ακούμε κάποια σπασιματάκια στο θέμα του ήχου. Πού και πού. Αυτό σημαίνει ότι το παίζει μεν, αλλά όχι τόσο άνετα δε. Αλλά εντάξει, για 120 ευρώ είναι μια χαρά. Πάμε άξιμο από την άλλη, δεν είναι καθόλου μια χαρά. Το κάνεις μπαράλια. Ωραία λοιπόν. Μια χαρά και το θέμα gaming στην συσκευή. Εντάξει, δεν παίξετε πολύ βαριά παιχνίδια, αλλά ένα παιχνιδάκι έτσι, ένα Temple Run φάση, Minion Rush και τα λοιπά, θα τα καταφέρετε. Ακόμα και το Asphalt, γιατί όχι. Νομίζω ότι πρέπει να το κλείσω γιατί δεν με βλέπω. Ούτε ώρες να πηγαίνω και καλά. Αυτά λοιπόν και στο θέμα του gaming. Μια χαρά λοιπόν και στο θέμα των επιδόσεων. Τι άλλο, έχουμε Office προεγκαταστημένο, Skype προεγκαταστημένο, Hard Drive για χάρτες. Να φτιάξω και λίγο την κάμερα γιατί βλέπω ότι είναι λίγο υπερφωτισμένα όλα, πολύ λευκό στην οθόνη. Φωτογραφίες, οικονομία, έλεγχος δεδομένων, μεταφορά δεδομένων, τηλέφωνο, dual sim είπαμε η συσκευή. Δεν έχει κάτι έτσι
διαφορετικό. Συγχρονίζεται πάντα με το OneDrive, αν θέλουμε. GPS έχει, χάρτες έχει. Είναι καλά εξοπλισμένη συσκευή. Έχουμε και το μαγαζί της Microsoft. Να κατεβάσουμε εφαρμογούλες έξτρα κτλ. Οπότε τη δουλειά σας θα την κάνετε μια χαρά. Στο θέμα της αυτονομίας, με δύο SIM, ναι μεν είναι χαμηλών επιδόσεων συσκευή, θα ζοριστείτε άμα την χρησιμοποιείτε πάρα πολύ να βγάλει τη μέρα. Με normal χρήση όμως θα βγάλετε σίγουρα τη μέρα, ίσως και παραπάνω. Αυτή η χρήση εδώ πέρα είναι 86% η μπαταρία, με αρκετές φωτογραφίες. Τις φωτογραφίες που είδαμε, που τράβηξα το πρωί, δεν έκανα κλήσεις καθόλου σε αυτή τη συσκευή, δεν έτυχε. Λίγο gaming, λίγο τα βίντεο, εντάξει. Τα πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά ήταν σε πολλές ώρες stand-by, στην πλειοψηφία της ημέρας, πέρα από τις φωτογραφίες. Τώρα, άμα τελειώνετε σε gaming και σε παιχνιδάκια και σε φωτογραφίες, βίντεο και έχετε πολλή ώρα την οθόνη ανοιχτή, τότε θα σας βγάλει τη μέρα μεν, αλλά όχι παραπάνω. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Πάμε να κάνουμε το κλείσιμο. Είδαμε λοιπόν το Microsoft Lumia 535 Dual SIM και είναι μια αρκετά καλή συσκευή για τα λεφτά της. Η οθόνη είναι καλή, ο ήχος είναι αξιοπρεπέστατος, η κάμερα κι αυτή αρκετά καλή για τα χρήματα αυτά που διαθέτεται, 119 ευρώ κάνει, επίσημη τιμή. Οι επιδόσεις είναι καλές στο γραφικό, καλές γενικότερα, δηλαδή θα μπορέσετε να παίξετε το browsing σας, ένα-δύο παιχνιδάκια, αν και τρέξαμε και asphalt, τα πήγε καλά σχετικά με ελάχιστα frame drops, αλλά παρόλα αυτά μην περιμένετε να παίξετε 1080p βίντεο για παράδειγμα, όχι πως θα χρειαστεί. Γενικά αξίζει τα λεφτά της, είναι μια πολύ καλή συσκευή για να μπείτε στον κόσμο των smartphones ή για δεύτερη συσκευή ή για βασική συσκευή αν δεν έχετε πολλές απαιτήσεις, οπότε σίγουρα είναι κάτι πρέπει να κοιτάξετε αν κειμένεστε σε αυτά τα λεφτά. Αυτά λοιπόν από εμάς, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να κάνετε thumbs up για να στηρίξετε το show, να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook, να μας κυκλώσετε στο Google Plus και να μας κάνετε follow στο Twitter. Και μέχρι το επόμενο review, τα λέμε!